περιπτώσει ήταν ο Μπάρκογλου που πήρε την κεφαλιά. Στην προηγούμενη μπήκε μπροστά από τον Αραούχο. Δείτε τις τελικές. Ένα προβάδισμα για τον Λεβαδιακό. 7 στο σύνολο, 4 για τους γηπεδούχους, 3 για την ΑΕΚ. Μπάγεβιτς, ακούγεται αρκετά εκνευρισμένος, Κώστα Καψιμάλη. Ζητά πίεση από τον Κρίστιαν Νέμες να δούμε τη φάση. Αγκάλι στην αγκαλιά του Σάχα. Σωστά τοποθετημένος ο Αργεντινός. Ναι, Κώστα. Τώρα ήθελα από τον Κρίστιαν Νέμεθ να πάει γρήγορα να πιέσει πάνω στον Ζησόπουλο, κάτι το οποίο δεν έκανε ο Ούγγρος, και γενικά ζητάει αρκετή πίεση ο προπονητής της ΑΕΚ και στα χάφαλα και να ξεκινάει από την επίθεση. Λέγε λίγο νωρίτερα ο Νίκος Άλτας ότι ο Γκονζάλες αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει, δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στο παιχνίδι, ωστόσο στις περιπτώσεις που χρειάστηκαν οι κάθετες μεταβιβάσεις έχουν βγει από τα πόδια του Γιάννη Ταραλίδη. Αυτός ήταν στην τελευταία περίπτωση που τροφοδότησε τον Βίκτορ Αγκάλι. Ναι, Νίκο Σάλτα. Ποδοσφαιριστής ο Κονζάλης, από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, άλλωστε που με μια ενέργεια τους μπορούν να γυρίσουν όλη την εικόνα του αγώνα. Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι ο Λεβαδιακός φέτος δεν είναι το πρώτο του ημίχρονο και το καλό του ημίχρονο. Ο Κονζάλης με τον Αγκάλι που συνεργάστηκαν, η μπάλα βγήκε έξω, Ναπολεόνι. Με πολύ φάλτσο ο Ιταλός. Νάτος εδώ. Είναι ο πρώτος Ιταλός που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Πολωνίας στην ιστορία, όταν το 2006 πήγε στην Βίτσεβ Λότζ. Από εκεί τον απέκτησε ο Λεβαδιακός το 2008. Μπαλά είναι για την Άκο Μπλόπουλος, δεν προλάβε. Μαϊστόροβιτς σημαδεύει τον Μαντούκα, εκείνος βγάζει στον Γκέντσογλου. Δεν ήταν καλή η επινόησή του. Και ο Γκονζάλες υπό την πίεση του Μάκου, αλλά και την δυσκολία που είχε προκύψει στην φάση, που συμπαλά βρισκόταν οριακά, δύσκολο το κοντρόλ. Διώξω Μασάδο. Ο Αγκάλι πήρε την κόντρα. Θα μπει στην περιοχή, αλλά δεν μπορεί να κάνει το σούτ όσο ήθελε. Νάτος εδώ. Σε μια φάση που στάθηκε αρκετά τυχερό στην αρχή. Ευνοήθηκε από την κόντρα, ωστόσο επιβραβεύτηκε η πίεση. Πήρε την μπάλα μπροστά. Γεωργίασε και Αραούχο που ακολούθησαν ήταν αρκετά πιο γρήγοροι από τον ψηλόσωμο Αγκάλι. Εκείνος ένιωσε την πίεση και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει σωστά την προσπάθειά του. Πανθρακικός Ολυμπιακός 0-2 στην Κομωτινή. Ο Μήτρογλου είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος των Ερυθρόλευκων. Και ο Γεωργίας μπροστά από τον Ναπολεόνι. Κόρνερ, λέει ο βοηθός. Δεν συμφωνεί ο αμυντικός της ΑΕΚ. Ο Γιάννης Ταραλίδης είναι εκτέλεση. Δεν μπορούσε κανείς να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Μαντούκα την βρήκε αρχικά και την απομάκρυνε. Κόλτζος ταλαιπωρεί τον Αραούχο. Τελικά ο Αργεντινός του απέσπασε την μπάλα. Η πίεση του Μπεγκόνια, του Γκονζάλες, δεν επιτρέπει στην ΑΕΚ να βγει γρήγορα μπροστά. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Πανιόνιος Λάρισα 0-1 στη Νέα Σμύρνη με τον Μετίν.
Βουλόπουλος. Μπεγκόνια. Κόλτζος. Στο δεύτερο δοκάρι ο Αγκάλι διεκδικεί. Πρόλαβε ο Γεωργίας κόρνερ. Ο Αγκάλι διεκδίκησε την μπάλα από τον Σάχα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι μεμπτό. Καθαρά ο Νιγηριανός νικά στον αέρα το τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Στη συνέχεια ο Γεωργίας παραχωρεί το κόρνερ, το οποίο είναι το τέταρτο για τους γηπεδούχους. Ένα έχει η ΑΕΚ. Έχει διακοπεί το παιχνίδι. Πολύ φάλτσο. Ο Ταραλίδης έστειλε την μπάλα να περάσει εκτός τελικής γραμμής. Συμπληρώσαμε το ημίωρο. Σμούτας, ο βοηθός του Δημήτρου Φαράντου. Αυτό που ζητάει από τα χάφη είναι να κλείνουν αρκετά. Υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις στη μεσαία γραμμή και σε σχέση και με την αμυντική λειτουργία. Και αυτό είναι που ζητάει συνέχεια από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Μούτας γνωρίζει ότι αν βρουν χώρο παίχτες σαν τον Τσεκούρ, τον Μαντούκα και τον Νέμεθ, μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά. Νέμεθ. Κοντράρε ο Κόλτζος, ο Ζησόπουλος είναι αυτός που υποδέχτηκε την μπάλα. Μπεγκόνια καθυστέρησε. Ο Τζεμπούρ έβαλε το πόδι του. Μάκος. Φάουλ από τον Ζησόπουλο που σήκωσε αντικανονικά. Έβαλε την προβολή αντικανονικά στον Ούκρο, τον Νέμεθ. Εδώ είναι. Κάκος, ο οποίος παίγοντας τον Μαντούρα και του έδειξε την σφυρίχτρα του. Τώρα παροτρύνει τους ποδοσφαιριστές του Λεβαδιακού που απαρτίζουν το τείχος να μπουν στη σωστή απόσταση. Κάκος με το χέρι ψηλά, είναι έμεσο. Ο Μαντούκα σταθερά, ο Βαγέχο δεν ευνηδιάστηκε από την προσπάθεια του πιτσιρικά του Μανολά. Πάμε στον Κώστα Καψιμάλη να μας ενημερώσει για τις αλλαγές στην διάταξη της ΑΕΚ. Να δούμε, Κώστα, την προσπάθεια του Ναπολεόνι. Φάουλ τώρα του Ιταλού στον Γεωργία Νέκοστα Καψιμάλη. Σηκώθηκε ο Λίσανδρος Γεωργαμπλής, μεταφέρει ο οδηγός του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Θα γυρίσει η ΑΕΚ σε 4-4-2 με τον Μάκο και τον Κέντσογλου, τα δύο αμυντικά χαφ. Αριστερά στο κέντρο ο Μαντούκα και δεξιά ο Παντελής Καφές. Και Νέμεθ και Τζιμπούρη, οι δύο επιθετικοί. Φάουλ του Μαντούκα στον Μουλόπουλο. 4-4-2 λοιπόν. Με τον Καφέ να πηγαίνει σε ρόλο δεξιού χαφ. Ντούσαν Μπάγεβιτς αυτό το σύστημα είχε δοκιμάσει μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα ήταν ο Μπλάνκο εκείνος που είχε δοκιμαστεί στον ρόλο του δεξιού χαφ. Ναπολεόνι. Καφές από μάτι. Μακούκα. Ψυχρέμα ο Ζησόπουλος. Δεν είχε άλλωστε πίεση. Κάθε την παλιά του Γκονζάλες προς τον Ναπολεόνι αρκετά δυνατή.